Μπορεί ο Αντώνης Κανάκης να μην έχει βγάλει άχνα για το τι θα κάνει τώρα που είπε αντίο στον Αντένα, ας είναι καλά όμως οι φίλοι και συνεργάτες του. Το αγαπημένο ντουο καταστρόφα Δημήτρη Σταρόβα και Στάθη Παναγιωτόπουλο πέταξαν τα τυράκια σε εκδήλωση. Ευτυχώς το φώτισε ο Θεός τον Κανάκη, σταμάτησε αυτή την εκπομπή. 15 χρόνια προς το παρόν. Μεγάλο. Αλλά και εσύ να μην τον αφήνει να πει μια κουβέντα τον Αντώνη. Είδες. Τι κακός άνθρωπος. Το άλλο το οποίο ήθελα να παρατηρήσω. Γλιτώσαμε παιδιά από το Ράδιο Αρβίλα και από το Speak Slacks. Επιτέλους. Για κανένα από τους δύο μην ορκίζεσαι. Κάντε το σαν το Speak Slacks. Θα ξαναγυρίσουμε. Όλα αυτά στην εκπομπή Like to Travel. Δεν είναι αυτό να πω εγώ. Καταρχήν, κυρία μου. Τι έγινε, πες το. Το απόσπασμα που είδατε από την τοπική τηλεόραση τη Κοζάνη είναι αποκλειστικό και σίγουρα θα γίνει χαμούλη τώρα και σε όλα τα site που κάνουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Γιατί ο Στάθης με τον Δημήτρη βρίσκονται εκεί, κάνουν stand-up comedy και ουσιαστικά λένε ειδήσεις που να ήξεραν ότι στο κλειστό αυτό κοινό που μιλούν υπήρχε κάμερα και του κατέγραφε. Ουσιαστικά λένε ότι το Ράδιο Αρβίλα θα επιστρέψει και θα επιστρέψει. Όπως οι πιξλάξεις που πάντα λένε σταματάμε και πάντα επιστρέφουν. Του χρόνου. Το είπε. Του χρόνου είναι σε δύο μήνες, είναι αυτό. Και την επόμενη σεζόν. Το δικό μας ρεπορτάζ λοιπόν λέει ότι εκεί που είχε ο Αντώνης Κανάκης δύο προτάσεις και συζητούσε ο άνθρωπος με το που γίνεται γνωστό ότι φεύγει από τον Αντένα, κάνει οι προτάσεις. Τώρα πλέον έμεινε η μία πρόταση, η οποία είναι κοντοχωριανός, δεν θα χρειάζεται ο άνθρωπος να φτιάχνει το υλικό, να το στέλνει στην Αθήνα με έγκριση και αυτά. Θα το δείξει στη Θεσσαλονίκη home video, ναι, προχωράμε. Και επιστρέφει, maximum κυρία μου, σημείο στην ημερομηνία, Φεβρουάριο του 19, αλήθεια. Maximum. Α, τώρα. Μπαμ. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, λοιπόν, πάμε.